Stories. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ θα είμαστε εμείς να σας πληροφορήσουμε, να σας διασκεδάσουμε, να πούμε πολύ ωραία πράγματα, γιατί η ζωή είναι πολύ ωραία. Και ειδικά τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, θα νιώθουμε ακόμα καλύτερα, πλησιάζουμε και προς το Άγιο Πάσχα. Έχουμε πολύ ωραία νέα να σας πούμε, πολύ ωραίες ενότητες, πολύ αγαπημένους καλεσμένους. Και δεν κρατιέμαι, θέλω να ξεκινήσω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και το σημερινό ταξίδι του Live Stories. Γενέμ, ένα όνομα, μια ιστορία. Και επειδή εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες, Live Stories, είναι πραγματικά μια ιστορία εγκαλμένη τη ζωή αυτή η εταιρεία. Γεια σου Χρήστο μου, ο κύριος Χρήστος Κυπριανός, sales manager της εταιρείας Χανάιδα κοντά μας. Κοντά μας, εμείς ήρθαμε εδώ και σε ευχαριστώ γιατί πραγματικά ο χώρος είναι γεμάτος θετική ενέργεια. Σας φιλοξενούμε ακόμη μια φορά στο χώρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε σε συνεργασία λοιπόν με την Genem Energy Stories είμαστε όλα κομπλέ. Είμαστε ένα. Να σου πω μια αλήθεια, Live Stories, Genem Stories πραγματικά είναι ένα, γιατί θα ξεκινήσω κάπως έτσι σήμερα, γιατί το έτσι μου ήρθε. Θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία αυτής της εταιρείας, η οποία μετρά πόσα χρόνια επιτυχίας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και εγγύησης για τον πελάτη, που είναι το α και το ω για μια εταιρεία αυτό. Ναι. Κάνω μια μετρία αναδρόμη, τι λες, βέβαια, να κάνω κάποιες διαφορετικά. Ναι, ναι. Η Genem ξεκίνησε το 1975, με την αρχική της μορφή, τότε σαν ατομική επιχείρηση. Άρχισε τότε το κύριο προϊόν, είναι αυτό που είναι το πιο δυνατό όπλο στη φαρέτρα της, όπως εξελίχθηκε αργότερα, είναι ταχυθερματήρες βέβαια. Η αγάπη και ξεκίνησε, σας είναι μεγάλη. Ακριβώς. Και ξεκίνησε με τους αγγλικούς ταχυθερματήρες της Triton. Triton βέβαια τα λένε στην Αγγλία. Εντάξει, Triton τα ξέρει ο κόσμος στην Ελλάδα. Ο Τρίτονας. Ο Τρίτονας. Έτσι. Ναι, λένε. Έχω τον Τρίτονα, λέει 30 χρόνια. Έχω τον Τρίτονα 40 χρόνια. Είναι ωραίο αυτό που έμεινε στην καρδιά του κόσμου. Ναι, ναι, πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Και στη συνέχεια. Αυτό που προσπαθούσε η Genem όλα αυτά τα χρόνια είναι να δείξει ότι είναι οικονομικοί ταχυθερματήρες. Γιατί κάποιος μη γνώστης που άκουγε κάποια ισχύ ότι είναι τόσα κιλοβάτ και τα λοιπά, θεωρούσε ότι έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση. Και κάποιος ο οποίος έχει συνηθίσει τον θερμοσύφωνα μέσα στο μυαλό του, ναι, ότι είναι η μόνη λύση, να σου το πω κάπως έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Σου λέει ο θερμοσύφωνας για παράδειγμα 4 κιλοβάτ, ταχυθερμαντήρας πόσο είναι, 6, 7, 8 ή οτιδήποτε. Είναι παραπάνω. Σου λέει είναι παραπάνω. Δεν είναι περισσότερο στην κατανάλωση, όπως το έχουμε πει και μανίκες σε άλλες εκπομπές, ότι ο ταχυθερμαντήρας, να το πούμε εν συντομία κι αυτό, ζεσταίνει μόνο εκείνη τη στιγμή, η κατανάλωση του είναι μόνο την ώρα που το χρησιμοποιούμε, άρα μιλάμε στην πράξη για λίγα λεπτά. Γι' αυτό και ανήκει στην ενεργειακή κλάση A, ενώ ο θερμοσύφωνας ο κλασικός στην D. Αυτό σημαίνει, όπως είπα, ακριβώς. Αυτό σημαίνει 60 μέχρι και 87% πιο μεγαλύτερη οικονομία από τον ταχυθερματήρα. Και δεν έχουμε και ποτέ το πρόβλημα το να μας τελειώσει το ζεστό νερό, ούτε ζεσταίνουμε ποσότητα που θα πάει χαμένη. Αυτό και με τις ενεργειακές κλάσεις που θερμίστηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και αν κάτσει κάποιος και το υπολογίσει που είναι άσχετος με το είδος, το καταλαβαίνει. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή των ταχυθερματήρων με τη Genem τότε. Στην πορεία πρόσθεσε, άρχισε να προσθέτει και άλλες εταιρείες, αποκτώντας πλέον εξειδίκευση στους ταχυθερματήρες. Για παράδειγμα, τους ταχυθερματήρες γερμανικούς της Ζάγκερ επί σειρά ετών και άλλες εταιρείες. Φτάσαμε στο σήμερα με 5 ευρωπαϊκά εργοστάσια. Ναι. Φτάσαμε να έχουμε βέβαια και άλλα προϊόντα, θερμοπομπούς και προϊόντα θέρμανσης, εργαλεία, προϊόντα κτλ. Ακριβώς. Ό,τι πιο σύγχρονο. Η Genem όλα αυτά τα χρόνια εφάρμοζε το εξής. Διαρκής βελτίωση. Σε όλα τα επίπεδα. Είτε αφορά το προϊόν που θα προσφέρει στην ελληνική αγορά, είτε αφορά την ποιότητα, είτε αφορά τα χαρακτηριστικά του, είτε αφορά την εξειδίκευση, είτε τις γνώσεις πέραν της αρχικής εικόνας που μπορεί να έχει κάποιος για ένα προϊόν. Οι συνεργάτες Genem και το προσωπικό της εταιρείας τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Μπορούν να υπολογίσουν για να εστιάσουν εκεί που θέλουν. Καθημερινά. Ακριβώς, ακριβώς. Σεμινάρια. Ακριβώς. Και με επισκέψεις στο εξωτερικό και στα εργοστάσια και σε εκθέσεις. Πέραν των εκθέσεων που λαμβάνουμε μέρος στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα εμπλουτίζουμε και είμαστε πάντα πολλά βήματα μπροστά από οποιονδήποτε άλλο
επιχειρήσει στην Ελλάδα σχετικά με ταχυθερμαντήρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που μια εταιρεία έχει πραγματικά γίνει συνώνυμο ενός τόσο μεγάλου και ρηξικέλευθου και προχωρημένου και εξελιγμένου προϊόντος όπως είναι ο ταχυθερμαντήρας. Αυτή τη στιγμή είναι το 2023 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που πραγματικά προσφέρει πάρα πολλά σε Hughes. Γιατί ήθελα να μου μιλήσεις για τους πελάτες της Γενέμ. Ναι. Πελάτες της Γενέμ είναι πρώτα οι ιδιώτες, ναι. Να πούμε το πρώτα γιατί το λέω. Γιατί τα πρώτα περίπου 20-25 χρόνια λειτουργίας της εστίαζε στους ιδιώτες. Γιατί ήταν ένα σχετικά καινούριο προϊόν στην Ελλάδα. Ναι, οικιακά λοιπόν στα σπίτια μας. Κυρίως εκεί εστίαζε και σε κάποιους επαγγελματίες. Ναι. Πιο μικρών χώρων εννοείται. Ναι, σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα όμως στο δεύτερο στάδιο, εδώ και δεκαετίες πάλι, έγινε περισσότερο αναγνωρίσιμη η ταχυθερμαντήρες, αφού εδώ εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, σε επαγγελματίες του χώρου όπως κομμωτήρια, χώρους εστίασης, γυμναστήρια, όπου έχουμε εφαρμογές και εκεί για τους ίδιους λόγους, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας, ζεστό νερό αμέσως. Πολλά πλεονεκτήματα και ειδικά εκεί, όπου χρειάζεται άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, ταχεία δηλαδή, και ταχεία θέρμανση στο νερό. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ και την ώρα. Και παράλληλα με την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς να το χάνουμε αυτό δηλαδή, που είναι το σημαντικότερο. Απλώς είναι το τρεπνόμετρο του ωφελήμου. Τα πιάνουμε όλα εδώ σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που επίσης αναπτύχθηκε σε βάθος χρόνου είναι οι πελάτες στο πελατολόγιο της Γενέμ να αναπτύσσεται και στο κομμάτι και να κάνει ένα expand δηλαδή πάνω στο κομμάτι αυτό σε τεχνικές εταιρείες, ναι. Όπου και σε άλλους επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, προσφέροντας πλέον τα προϊόντα της, ναι. Στον τελικό χρήστη μέσω αυτών των επαγγελματιών. Ή μεταπούληση λοιπόν έτσι. Ή μεταπούληση σε κάποια περίπτωση από καταστήματα του χώρου που ασχολούνται με θέρμανση, ναι. Ψύξη, ενέργεια και οτιδήποτε τέτοιο. Και ήδη γίνει και οτιδήποτε σε αυτό το στυλ, αλλά και για χρήση μέσα σε ένα έργο. Δηλαδή, η μία περίπτωση είναι η μεταπόληση όπου θα αγοράσει το κατάστημα, έχει το πελατολόγιο του, θα προωθήσει τα προϊόντα της Γενέμ, γιατί γνωρίζει ποια είναι η Γενέμ και ποια είναι τα προϊόντα της. Και γνωρίζει και το τι ακριβώς χρειάζεται το πελάτης, έτσι. Ακριβώς, εννοείται, ναι, ναι. Αυτό πάντα σε συνεννοήσει και με εμάς και με τη δική του εμπειρία, βέβαια, και με τη δική του εκπαίδευση. Αλλά βέβαια είμαστε ανοιχτοί πάντα στους συνεργάτες μας για οποιοδήποτε απορία ή αμφιβολία μπορεί να έχουν για ένα προϊόν ή στο τι να προτείνουν στον πελάτη, στον τελικό χρήστη, μπορεί να γίνει μέσω εμάς. Πολύ βασικό είναι αυτό, Χριστό, γιατί είστε τόσο εξειδικευμένοι, τόσο έμπειροι και τόσο γνώστες του πράγματος, που όταν κάποιος επαγγελματίας, όπως κάποιος από αυτούς που μας είπες, σας χρειαστεί, ξέρει ότι θα του προτείνετε αυτό που χρειάζεται και σε πολύ καλές τιμές. Ακριβώς. Σε πολύ καλές τιμές. Ξέρετε ότι είμαστε πάντα εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Οι εφαρμογές λοιπόν είναι πολλές. Τα τελευταία χρόνια αυτό ευτυχώς έχει έρθει και το ρεύμα απ' έξω ότι οι μηχανολόγοι, η εξοικονόμηση ενέργειας, όλα αυτά, η πράσινη ενέργεια, ναι. Προσπαθούν όλοι και σε κάθε έργο να έχουν το χαμηλότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα. Ο ταχυθερμαντήρας βοηθάει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Βασικό αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια για τη χρήση που θα χρησιμοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης 60-87% σχέση με ένα θερμοσύφωνο κλασικό, που είναι με τεράστιο ποσοστό πράγματι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πολλούς συνεργάτες, τεχνικές εταιρείες που συμπεριλαμβάνουν τους ταχυθερμαντήρες στα έργα τους, είτε μιλάμε για βίλες, είτε μιλάμε για απλά σπίτια, είτε μιλάμε για ανακαινήσεις, για γραφεία, επαγγελματικούς χώρους. Έχουμε πλειάδες έργα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, ναι. Επαγγελματικούς χώρους εστίασης, που είπαμε και νωρίτερα. Και παλαιότερα, αλλά και καινούργια που κατασκευάζονται. Ακριβώς, ναι, 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 ακριβώς. Είτε μιλάμε για ανακαίνιση, οτιδήποτε. Και διέχουν χρήστομα απευθείας τον ταχυθερμαντήρα, δηλαδή είναι η πρώτη αναλόγως στη χρήση που θέλουν, αναλόγως στη χρήση που θέλουν. Δηλαδή ένας επαγγελματικός χώρος που θέλει πολύ νερό και σε υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως ή να έχει επιμέρους το ζεστό νερό σε ένα συγκεκριμένο σημείο, έχουμε όλες τις επιλογές. Δηλαδή είτε μεμονωμένα για ντουζ, είτε κεντρικό, μονοφασικό, τριφασικό, ναι. Οτιδήποτε. Πάτε. Όσον αφορά το ρεύμα,
Η γενναία με τους ταχυθερμαντήρες είναι κορυφή, υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά μοντέλα. 200 διαφορετικά. Τουλάχιστον. Τόσο τουλάχιστον. Πολλά. Ναι, ναι. Τα εργοστάσια που συνεργαζόμαστε, όπως η Τρίτον, η Αγγλική, η Κλάγκη, έχουν ακόμα περισσότερα. Απλώς δεν υπάρχει λόγος να φέρουμε παρόμοια μοντέλα σε μια σχετικά μικρή αγορά όπως είναι η Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά που υπάρχουν εξυπηρετούν. Και ικανοποιούν τις ανάγκες. Και υπερκαλύπτουν. Ναι. Περίμενε, μην μου πεις άλλα. Θέλω να πάρω μια ανάσα να τα σκεφτώ, να μου έρθουν και άλλες ερωτήσεις που θέλω, να πάω να κάνω και τα σκονάκια να δω τι με έχει ρωτήσει και ο κόσμος και πανέρθουμε. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς σε ένα μικρό διάλειμμα, μια ανάσα που λέμε και εμείς εδώ, και ερχόμαστε εδώ, θα είμαστε με το Χρήστο στη Γενέα. Ζεστό νερό σε 7 δευτερόλεπτα. Το έχει. Ταχυθερμαντήρες από τη Γενέμ. Με την υπογραφή τη Κλάκη Γερμανίας και Τρίτων Αγγλίας. Εξοικονομήστε ενέργεια μέχρι 87% με ενεργειακή κλάση Α σε σύγκριση με την κλάση D του θερμοσύμφωνα. Βρείτε μας και στο site μας genem.eu. Ποιος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά? Μετακομίσεις εντός Αττικής. Οικονομικά, με σεβασμό και υπευθυνότητα. Συνέπεια και αξιοπιστία από το 1995. Μετακόμιση τώρα. dirtyjobs.gr. Dirty Jobs και αφήστε τους άλλους να κάνουν τις βρώμικες δουλειές. Ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο. BML Security. Επανήλθαμε φυσικά στη Γενέα με τον Χρήστο Κυπριανού εδώ κοντά μου για να μιλήσουμε ξανά. Που δεν χορταίνουμε να μιλάμε για τους ταχυθερμαντήρες, ταυτόσιμο της Γενέμ, τόσα πολλά χρόνια, εγγύηση, ασφάλεια και πραγματικά αξιοπιστία σε αυτό που, αυτό ακριβώς που υπόσχεστε, αυτό πραγματοποιείτε. Πιο ταυτόσιμο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Νομίζω, από το 100% Γενέμ. Για μένα και για πάρα πολύ κόσμο. Γεγονός. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μίλησες για τεχνικές εταιρείες, μίλησες για κομμωτήρια, μίλησες για εστίαση. Mm-hmm. Ποια τα κριτήρια που όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν τη Γενέμ? Ουσιαστικά είναι τα στοιχεία που λίγο πολύ έχουμε πει, αλλά να το συγκεντρώσω λίγο και να πω κάποια πράγματα περισσότερα. Πίσω από όλα αυτά βέβαια, στο να επιλέξει κανείς γενέμ, είναι η πορεία όλων αυτών των ετών της εταιρείας, τα δείγματα γραφής που έχει δώσει στην ελληνική αγορά και το after sales service. Ναι. Ξεκινά από το τελευταίο, που όμως είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Και η υψηλή ποιότητα των συσκευών της. Το after sales service δεν είναι μόνο το να έχω 5 ανταλλακτικά για να μπορώ να επισκευάσω μια συσκευή. Είναι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή της πώλησης και πριν από αυτήν ακόμα, μέχρι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να μπορείς να υποστηρίξεις ακόμα και τηλεφωνικά, τηλεφωνικές οδηγίες σε οποιοδήποτε τεχνικό πέραν των γραπτών οδηγιών. Και όταν χρειαστεί κάτι, να είσαι πράγματι εκεί. Ναι. Η Γενέμ μπορεί να το κάνει αυτό και με τις γνώσεις του προσωπικού της και των υπευθύνων της εταιρείας και των συνεργατών της και με πλήθος βίντεο ακόμα και στο YouTube στο κανάλι μας, το Genem 1975, που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα χρήσιμα. Και είναι καλό να μπει να δει. Ακριβώς. Και είτε αντικατάσταση συσκευών, είτε πολλά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Τα βλέπει εκεί λοιπόν, τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Είναι σημαντικό επίσης για κάποιους επαγγελματίες όπως οι μεταπολιτές, όπως οι τεχνικές εταιρείες που επιλέγουν να τοποθετήσουν συσκευές μας σε ένα χώρο, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, οποιοδήποτε, ότι θα έχει τεχνική υποστήριξη, θα έχει οτιδήποτε χρειαστεί πέρα της καλής και υψηλής ποιότητας των προϊόντων και αυτά που υποσχόμαστε, δηλαδή και η εξοικονόμηση ενέργειας, ζεστό νερό ανά πάσα στιγμή, υψηλή ποιότητα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί θα τα έχει. Είναι κατοχυρωμένος, είμαστε εμείς, βάζουμε πλάτη σε αυτό, μπορούμε να το στηρίξουμε, από κάθε πλευρά μπορούμε να το στηρίξουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον επαγγελματία ότι έχει το κεφάλι του ήσυχο. Βεβαίως, γιατί και εκείνος εκτίθεται στους πελάτες. Ακριβώς. Οι οποίοι ενδεχομένως τον έχουν κοντά του χρόνια. Οπότε σημαίνει αυτό ότι έχει και εκείνος έναν συνεργάτη, ακριβώς, έναν φίλο, μια εταιρεία που οτιδήποτε χρειαστεί ο πελάτης θα μπορεί να τον στηρίξει σε χρόνο τετέ. Και πραγματικά με την αξιοπιστία και την πιστοποίηση που έχετε και που αυτό τα λέει όλα, έτσι. Και όσον αφορά την εξειδίκευση, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πάνω από 200 διαφορετικά μοντέλα έχουμε έτοιμο παράδοτα και πόσα άλλα ακόμα τα εργοστάσια τα οποία δεν υπάρχει λόγο να τα εισάγουμε. Κάποιο μοντέλο από αυτό θα ταιριάζει για κάθε περίπτωση. Ναι. Δηλαδή έχουμε ταχυθερμαντήρες μονοφασικούς από 3 kW μέχρι και 54 kW.
Είναι τεράστια η γκάμα. Πολύ. Για χρήση ντουζ, κεντρικά, μονοφασικά, ενισχυμένα τα πάντα. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. Έχεις τον πελάτη απέναντί σου και σου λέει θέλω αυτό, αυτό, αυτό. Ναι, μα είναι πολύ σημαντικό το να έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεται, όχι αυτό που θες να πουλήσεις. Κοίταξε, έτσι. Εσείς είστε γνωστοί και πραγματικά έχετε γράψει ιστορία και όχι μόνο στον ταχυθερματήρα, που οκ, okay, έχετε μεγαλύτερη εξειδίκευση λόγω των ετών, αλλά και σε άλλα πολύ ωραία προϊόντα, πολλούς κωδικούς, οι οποίοι απευθύνονται εξατομικευμένα και αυτό το οποίο πουλάς, αυτό το οποίο ικανοποιεί, είναι αυτό που ικανοποιεί τον πελάτη. Και όχι για να πουλήσεις, γιατί δεν το έχεις και ανάγκη να σου το πω κάπως έτσι, εξυπηρετείς όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Αυτός είναι ο στόχος, ότι η Γενέμ όταν ξεκίνησε, ήθελε να δώσει στην ελληνική αγορά κάποιο προϊόν που να κερδίσει κάτι ο πελάτης, ο χρήστης. Τι έλειπε τότε? Ο ταχυθερματήρας, το ζεστό νερό αμέσως και οικονομικά. Αυτό έκανε, με αυτό ξεκίνησε. Και στην ίδια φιλοσοφία βαδίζει όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς τώρα έχει πολύ περισσότερα όπλα στη φαρέτρα της και σε μεγαλύτερη γκάμα και σε άλλα προϊόντα, δηλαδή όπως τα φίλτρα νερού, η θέρμανση, η θερμοπή κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και με συνεργάτες όπως τα εργοστάσια της Klage Γερμανίας, της Τρίτων Αγγλίας, τους ταχυθερμαντήρες και πλήθος άλλων προϊόντων, είμαστε ίσχυοι και εμείς ότι πηγαίνουμε καλά. Τι πιστεύεις λοιπόν, έτσι κλείνοντας, ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα με την παρουσία σας, την παρουσία της Γενέμ μέσα και στον τομέα του ταχυθερμαντήρα αλλά και των υπολείπων? Κάτι που φαίνεται σε διάφορες εταιρείες μόνο με ένα βάθος χρόνου και την πορεία τους σε μία αγορά, εν προκειμένου στην ελληνική αγορά, ότι από λόγια η ελληνική αγορά και η ελληνική κοινωνία, θα έλεγα ταυτόχρονα, έχει χορτάσει. Συμφωνώ. Αυτά που μένουν λοιπόν είναι οι πράξεις. Αυτές αποτυπώνονται και μένουν. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό και εταιρείες, τουλάχιστον όπως λειτουργεί η Γενέμ, αυτό το βρίσκουν μπροστά τους. Γι' αυτό και η πορεία προς την πέμπτη δεκαετία μας δεν είναι τυχαία. Και τα λέει όλα. Ακριβώς. Χρήστο μου, πραγματικά συμφωνώ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μέρος της Γενέμ και εμείς με το δικό μας τρόπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε για εσάς. Καλά. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ζεστό νερό σε 7 δευτερόλεπτα. Το έχεις. Ταχυθερμαντήρες από τη Γενέμ. Με την υπογραφή της Klage Γερμανίας και Τρίτων Αγγλίας. Εξοικονομήστε ενέργεια μέχρι 87% με ενεργειακή κλάση Α σε σύγκριση με την κλάση D του θερμοσύμφωνα. Βρείτε μας και στο site μας genem.eu. Νομίζω ότι η ασφάλεια του σπιτιού είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Είτε είμαστε μέσα στο σπίτι, είτε είμαστε έξω από το σπίτι. Τι γίνεται όταν δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε? Εμείς δεν αγχωριέστε καθόλου. Εμείς ξέρουμε και σας το προτείνουμε. Χαλκιάς. Πόρτα ασφαλείας, Χαλκιάς και ασφάλισης. Επί 4. Multiforti, Panther, Dragon και Mammoth. Αδιάρρηκτες πόρτες ασφαλείας με καινοτομία και design Χαλκιάς. Για το διαμέρισμα, Χαλκιάς Doors. Για την είσοδο της πολυκατοικίας, Χαλκιάς Doors. Για την είσοδο της εξοχικής κατοικίας, Χαλκιάς Doors. Για θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας, Χαλκιάς και ασφάλισης. Και τι γίνεται όταν θέλετε να μας βρείτε και δεν μας έχετε δει στην τηλεόραση? Πάρα πολύ απλό. Το YouTube είναι εδώ. Πιο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας. YouTube λοιπόν, MD Productions. Κάντε subscribe και θα σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά για τα καινούργια βίντεο, που ανεβάζουμε, για βίντεο που έχουμε ανεβάσει, πολύ ωραίες προτάσεις, λύσεις, εξόδου, ομορφιάς, υγείας, όλα αυτά που έχει το Lifestyle Stories μέσα και άλλα πολλά ακόμα τα οποία έρχονται, MD Productions, Live Stories, ένα subscribe
Και όλα είναι. Τη θέση της, αλλά και γιατί τα γεγονότα έχουν συνδεθεί μαζί της και στο παρελθόν και στο παρόν. Συνέχεια θα βρεις κόσμο, καθημερινή κίνηση, διοργανώνονται πάρα πολλές κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γυρνώντας το χρόνο πίσω μετά την πυρκαγιά του 1917, η ανοικοδόμηση της πόλης ανατέθηκε στη Διεθνή Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Γάλλος αρχιτέκτον Έρνεστ Εμπράρ. Αγίσω για τους περισσότερους μόνιμους κατοίκους εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και για τους περισσότερους επισκέπτες, η πλατεία Αριστοτέλους είναι από τα πιο σημαντικά σύμβολα πίστα. Η περιήγησή μας όμως συνεχίζεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Το ξενοδοχείο Ηλέκτρα και απέναντί του το Λίμπιον. Τα δίδυμα, όπως τα λένε, και σίγουρα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της πλατείας, χτίστηκαν τις δεκαετίες 50 και 60 αντίστοιχα. Τα 12 συνολικά κτίρια που απαρτίζουν την πλατεία Αριστοτέλους έχουν κρυφθεί διατηρητά από το 1950. Το βόρειο τμήμα της πλατείας αποκαταστήθηκε σε μεγάλο βαθμό στη δεκαετία του 2000. Η πλατεία Αριστοτέλους σου φτιάχνει τη διάθεση όλη την ημέρα. Εκεί μπορείς να βρεις βιβλιοπωλεία, δημόσιες υπηρεσίες, πολλά εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, τράπεζες, κοσματοπολία. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Στο κέντρο της δεσπόζει το άγαλμα του μεγάλου φιλόσοφου Αριστοτέλη. Ενώ στο βόρειο τμήμα της υπάρχει το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αν δεν έχετε επισκεφθεί την πλατεία Αριστοτέλους, είναι η κατάλληλη νομίζω στιγμή να το κάνετε και να πραγματοποιήσετε ένα όμορφο ταξίδι για να μπορέσετε να έρθετε στην πλατεία Αριστοτέλους και να τη δείτε από κοντά. Να τη χαρείτε, να την γευτείτε που λέω κι εγώ και να περάσετε πανέμορφα. Ό,τι και αν κάνετε, όποια ώρα της ημέρας και αν βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους. Ζωάκι, δεν είχατε ποτέ και θέλετε τώρα? Θέλετε να του χαρίσετε όλη την αγάπη που έχετε μέσα στην καρδιά σας? Υιοθετήστε κι εσείς ένα ζωάκι μέσα από την ενότητα του Life Stories. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Εδώ βρισκόμαστε πάλι στη σελίδα Stray Life Αχαρνέ. Προσπαθούμε να βρούμε σπιτάκι για δεσποντάκια. Φυσικά θα ήταν πολύ όμορφο και χαρμόσυνο το μήνυμα να λέγαμε ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα. Δεν υπάρχουν μόνα σκυλάκια στο δρόμο. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά σε αυτή την κοινωνία που είμαστε, που παλεύουμε για το καλύτερο. Προχωράμε λοιπόν. Πάμε να στείλουμε τη γλυκιά μας την καλησπέρα εδώ στην Άννα Γουμένου. Η κοπέλα λοιπόν έχει 2 σκυλάκια προς υιοθεσία, αγοράκι και κοριτσάκι 2 μηνών. Προβλεπόμενο λέει βάρος 25 μέχρι 30 κιλά. Λοιπόν, πλασματάκια χαρούμενα και παιχνιδιάρικα. Βλέπετε και τη σημαντάκια, αγοράκι και κοριτσάκι. Το τηλέφωνο της κυρίας Άννας 697-2846-009. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε σπιτάκι για αυτά τα γλυκούλικα τα κουτσουνάκια μας. Προχωράμε. Συνεχίζουμε τώρα για άλλα 2 γλυκούλικα σκυλάκια. Α, μ' αρέσουν πάρα πολύ και αυτά. Λοιπόν, να στείλουμε την γλυκιά μας την καλησπέρα. Στη Βίκη και στην Άννα. Προς υιοθεσία λοιπόν, κοριτσάκι και αγοράκι 2 μηνών. Πάλι και αυτά θα μας πάνε γύρω εκεί πέρα, στα 25 με 30 κιλά. Τίποτα καλέ. Εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, τσιπαρισμένα, τι άλλο θέλετε. Μωράκια χαρούμενα και παιχνιδιάρικα. Ξαναπάμε λοιπόν στην κυρία Άννα, 697-2846-009. Από ό,τι βλέπουμε, η κυρία Άννα βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, σπιτάκι για αυτά τα κουτσουνάκια.
Ψάχνουμε να βρούμε και να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο γλυκό μας το Μενίδη. Χάθηκε ο Άργο και ο Ρέξ. Αυτά τα δύο σκυλάκια είναι δεσποτούλια στο Μενίδη. Βρίσκονται συνέχεια σε μία αυλή, τα γνωρίζουν, πηγαίνουν, έρχονται, αλλά τώρα δύο μέρες δεν έχουν εμφανιστεί στο σημείο. Λοιπόν, αν τα δείτε πουθενά τριγύρω, παρακαλούμε πολύ, ενημερώστε και καλέστε στο 694 97 05 275. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πού μπορεί να έχουν τρυπώσει τα γλυκά μας τα σκυλάκια. Ψάχνουμε να βρούμε τον Άργο και τον Ρέξ. Δοκιμάζουμε με την υπογραφή Λαζαρίδης. Ρολάκια μοσχαρίσια. Θα χρειαστούμε 2 κουταλιές λάδι, 3 κουταλιές ψιλοκομμένο σκόρδο, 3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 κούπες μανιτάρια, σπανάκι, αλάτι, πιπέρι, φιλέτο μοσχαρίσιο και φυσικά δεν ξεχνάμε τυρί της αρεσκίας μας σε ροδέλες. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε το σκόρδο, ρίχνουμε το κρεμμύδι, ρίχνουμε τα μανιτάρια, αλλά το πιπερώνουμε. Μαγειρεύουμε για 20 λεπτά περίπου. Παίρνουμε το φιλέτο, αλλά το πιπερώνουμε το φιλέτο από τις δύο μεριές. Βάζουμε τη γέμισή μας. Βάζουμε το σπανάκι. Βάζουμε τις ροδέλες με το τυρί και αρχίζουμε και τυλίγουμε. Τυλίγουμε. Βάζουμε τα ξυλάκια μας για να μην μας φύγει το φιλέτο μας, να πάει πουθενά η γέμιση. Κόβουμε σε ροδέλες. Σιγοψύνουμε και από τις δύο μεριές το φιλέτο και μετά το ψήνουμε στο φούρνο για 10 με 15 λεπτά. Βγάζουμε τα ξυλάκια μας και είναι έτοιμο. Ρολάκια μοσχαρίσια με την υπογραφή Λαζαρίδης. Και μην ξεχνάτε, βρείτε τη συνταγή μας που αλλού στο www.zoomeomorpha.gr. Glass Experience. Οι καλύτερες ενεργειακές λύσεις με βάση το γυαλί. Ειδικές μελέτες για εσωτερικό ή εξωτερικό, επαγγελματικό ή οικιακό χώρο. Θωράκιση, ηχομόνωση, προστασία και ασφάλεια μόνο από την Glass Experience. Υψηλή αισθητική, από διακόσμηση εσωτερικών χώρων με κρυστάλλινα έπιπλα, γυάλινες ντουζιέρες, γυάλινες σκάλες, βιτρίνες, ειδικές κατασκευές μέχρι στέγαστρα και γυάλινα κάγκελα. Εκεί που αισθητική συναντάει την κομψότητα. www.glassexperience.gr. Ραδιοταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Ζούμε, χαλαρώνουμε, δημιουργούμε. Σε όλες τις καθημερινές μας στιγμές, τα ανατομικά στρώματα της Κλινοστρόμ μας συντροφεύουν και μας χαρίζουν την απόλυτη χαλάρωση και αναζωογόνηση. Γνωρίστε την αξεπέραστη ποιότητα των χειροποίητων στρωμάτων της Κλινοστρόμ στο www.klinostrom.gr. Ζήσε σε αρμονία με έναν ατομικό χειροποίητο στρώμα Κλινοστρόμ και χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη αίσθηση ευεξίας. Γνωρίστε την αξεπέραστη ποιότητα των χειροποίητων στρωμάτων της Κλινοστρόμ στο www.klinostrom.gr. Φαντάσου να ξυπνάς ανανεωμένος και να κτηνοβολείς ενέργεια. Η Κλινοστρόμ φροντίζει εδώ και 75 χρόνια να έχουμε τον ύπνο που μας αξίζει. Γνωρίστε την αξεπέραστη ποιότητα των χειροποίητων στρωμάτων της Κλινοστρόμ στο www.klinostrom.gr. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά, να περάσατε ωραία, να χαμογελάσατε, να αρπάξετε καινούργιες ιδέες και να σας δώσαμε και λύσεις για το σπίτι, για την οικογένεια, για τα παιδιά, για εσάς τους ίδιους. Life Stories. Αυτό είναι Life Stories. Ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή και την καθημερινότητα. Τη δική μας και τη δική σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια!